Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Omni TV στις 8. Συγκέντρωση στο Σύνταγμα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, μετά από κάλεσμα της συνέλευσης της πλατείας, με σκοπό τη διαμαρτυρία κατά των νέων κυβερνητικών μέτρων λιτότητας. Οι δημιουργίες στο ΜΑΤ απόθυσαν από την Αμαλίας, κρατούν αποκλεισμένο το χώρο μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη. Αυτή την ώρα αποθούν βία και τον κόσμο και από το πεζοδρόμιο της Αμαλίας. Επίσης επιβεβαιώνεται η προσαγωγή ενός διαδηλωτή και γίνεται χρήση δακρυγόνων. Η 24ωρη απεργία τη Δευτέρα σε μετρό, ηλεκτρικό, τραμ και προαστιακό. Οι γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων θα αποφασίσουν αν θα συμμετέχουν την Τρίτη και Τετάρτη σε συντονισμένη απεργία μαζί με τα ταξί. Στάση εργασίας και από τους εργαζόμενους στα λεωφορεία από τις 11 το πρωί της Δευτέρας ως τις 5 το απόγευμα και στα τρόλι από τις 11 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις και να αποφασίσουν οι εργαζόμενοι τη στάση τους για τη συνέχεια. Οι ιδιοκτήτες ταξί έχουν ανακοινώσει 48 ώρες απεργία την Τρίτη και Τετάρτη και γίνονται επαφές ώστε να συμμετέχουν σε αυτή και εργαζόμενοι σε όλα τα μέσα συγκοινωνιών, ενώ συζητήσεις γίνονται και για συντονισμένη απεργία την Παρασκευή. Τα κυβερνητικά μέτρα συρρήκνωσης του κοινωνικού τομέα του κράτους επηρεάζουν και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, που στεγάζεται στο Νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Το Ινστιτούτο εφαρμόζει τον προληπτικό ανιχνευτικό πρόγραμμα νεογνών, δωρεάν για κάθε παιδί που γεννιέται. Χάρη σε αυτή τη μέθοδο, εντοπίζονται στα νεογέννητα πολύ σοβαρές ασθένειες, οι οποίες αντιμετωπίζονται, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η εκδήλωση σοβαρών περιπτώσεων νοητικής στέρησης. 10% των εργαζομένων του θα τεθούν σε καθεστώς εφεδρείας. Προβλήματα στη λειτουργία των ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ θα δημιουργήσει η προβλεπόμενη συγχώνευσή τους, εκτιμούν οι εργαζόμενοι σε αυτά. Η αναλογία προσωπικού προς πληθυσμό στα κέντρα πρόληψης είναι 1 προς 25.000. Όπως αναφέρεται από εργαζόμενους στον ΚΕΘΕΑ, το Υπουργείο Υγείας, πέρα από την ως τώρα εγκατάλειψη των υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν την τοξικοεξάρτηση, προσανατολίζεται πλέον στη συντήρηση και όχι στην εφαρμογή πολιτικών πρόληψης. Σημειώνεται ότι χθες το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προέβη σε συγκέντρωση κατά της λειτουργίας μονάδα του ΟΚΑΝΑ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, εκφράζοντας την κάθετη αντίθεσή του σε μεθόδους συντηρητικής θεραπείας, καθώς θεωρεί ότι η μόνη σωστή μέθοδος είναι η καθαρή απεξάρτηση. Ένα αυγό πτώξευσε νεαρή γυναίκα εναντίον του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μανώλη Όθωνα, σήμερα το πρωί. Ο Υφυπουργός εκείνη την ώρα έκανε δηλώσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωση, καθώς είχε παραστεί σε αθλητική εκδήλωση στο Ρέθινο, όπου και εκλέγεται ως βουλευτής. Στα διεθνή. 85 συλλήψεις διαδηλωτών έχει πραγματοποιήσει η αστυνομία της Νέας Υόρκης, καθώς οι διαμαρτυρίες στους δρόμους της πόλης μπαίνουν στη δεύτερη εβδομάδα. Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονται για την κοινωνική ανισότητα, την απουσία του κοινωνικού κράτους, τη διαφθορά και τις σχέσεις πολιτικών με κεφαλαιούχους. Ο ομαδικός τάφος ανακαλύφθηκε κοντά στη φυλακή Αμπού Σαλίμ της πρωτεύουσας της Λιβύης, Τρίπολη, ο οποίος περιείχε 1.200 πτώματα σε αποσύνθεση, όπως μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera. Η κυβέρνηση του έκτοτου ηγέτη Μουαμάρ Καντάφη χρησιμοποιούσε την φυλακή Αμπού Σαλίμ στα νότια της Τρίπολης για την κράτηση των αντικαθεστωτικών. Τουλάχιστον 11 διαδηλωτές έπεσαν νεκροί την Παρασκευή από τα πυρά του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας σε περιοχές της Συρίας. Η διεθνής αμνηστία καταγγέλει το θάνατο μιας 18χρονης κρατούμενης από βασανιστήρια. Κυρώσεις κατά της Συρίας εφαρμόζουν μόνο η ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Κίνα και η Ρωσία έχουν αποτρέψει ως σήμερα την επιβολή κυρώσεων από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ψήφος στις γυναίκες δήλωσε ότι θα παραχωρήσει ο απόλυτος μονάρχης Αμπντάλα της Σαουδικής Αραβίας. Στη Σαουδική Αραβία, που είναι απόλυτη, χωρίς σύνταγμα μοναρχία, διενεργούνται δημοτικές εκλογές και υπάρχει και ένα συμβουλευτικό σώμα στο οποίο συμμετέχουν πρόσωπα που επιλέγονται από τους ουλεμά, τους ανώτατους ιεροδιδάσκαλους και δικαστές του Ισλάμ στη χώρα. Οι γυναίκες πλέον, μετά από τις δημοτικές εκλογές που θα διενεργηθούν την προσεχή Πέμπτη, θα έχουν τα δικαιώματα εκλέγην και εκλέγεστε και θα συμπεριλαμβάνονται στο συμβουλευτικό σώμα. Κυρίες και κύριοι,
Αυτό ήταν το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Omelette TV στις 8. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.